Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σκιά της οικονομικής κρίσης πέφτει βαριά πάνω στην εκπαίδευση. Στην πενταετία του μνημονίου μειώθηκαν κατά 35,6% οι δημόσιες δαπάνες για την παιδεία, εξωθήθηκαν σε αποχώρηση 30.000 εκπαιδευτικοί και έγιναν ελάχιστες προσλήψεις, τα δύο τελευταία χρόνια μάλιστα μηδενικές, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα από τα πιο γερασμένα σχολεία στον κόσμο. Η έκθεση του ΩΣΑ φέτος καταγράφει ότι 4 στους 10 εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι πάνω από 50 ετών. Και ακόμη, μόλις 1% κάτω από 30 ετών και το 39% από 40 έως 49 ετών. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τη δημιουργία νέων υποδομών έχει οδηγηθεί σε τέλμα. Υπολειτουργεί η αρμοδιότητα της υποχρηματοδοτούμενης τοπικής αυτοδιοίκησης για την επισκευή των σχολείων. Και βέβαια οι εκπαιδευτικοί βιώνουν τις συνέπειες της μείωσης των αποδοχών τους, συχνά μάλιστα κάτω από τις δυσμενέστατες συνθήκες όπως αυτές των πρωτοδιόριστων ή αναπληρωτών σε δυσπρόσιτα μέρη. Στις επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης προστίθενται και οι συνέπειες της γενικότερης κρίσης. Καθώς στο σχολείο εσωτερικεύονται οι αγωνίες και τα διέξοδα των οικοκυριών, που προκαλούν συναισθηματικές εντάσεις αλλά και πρόσθετες μαθησιακές δυσκολίες για πολλά παιδιά από φτωχότερες οικογένειες. Στις εικόνες της κρίσης συγκαταλέγονται και εκείνες της ακραίας φτώχειας, όπως η λιποθυμία μικρών μαθητών από υποσιτισμό μέσα στην τάξη. Βρεθήκαμε λοιπόν αντιμέτωποι με οξυμένα προβλήματα που κληρονομήσαμε από τα προηγούμενα χρόνια των μνημονίων, αλλά και από προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη που άρχισε να εφαρμόζεται πριν την κρίση και αμφισβητεί το δικαίωμα όλων των παιδιών στη μόρφωση μέσα από ιδεολειψίες που μετατρέπουν το καθολικό δικαίωμα σε προνόμιο των δίθεν άξιων. Παρά το δημοσιονομικό καταναγκασμό, προχωρήσαμε φέτος σε προσλήψεις 22.616 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έναντι 18.469 πέρυσι, δηλαδή 4.147 περισσότερους αναπληρωτές από πέρσι, ποσοστό αύξησης 22,45%. Ειδικότερα στα σχολεία ειδικής αγωγής πραγματοποιήθηκαν φέτος προσλήψεις ρεκόρ, που φτάνουν το 49,9% ως ποσοστό αύξησης. Από φέτος επανέρχεται ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας. Αμέσως μετά τα Χριστούγεννα ξαναλειτουργούν οι τάξεις ενισχυτικής διδασκαλίας, που κατά τεκμήριο απευθύνονται σε παιδιά από φτωχότερες κοινωνικές ομάδες, τα οποία δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν φροντιστήριο. Πρόκειται για μέτρο κοινωνικά αντισταθμητικής πολιτικής, από αυτά που ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης πρέπει να αποτελούν διαρκές μέλημα της πολιτείας. Ως αποτέλεσμα των πολιτικών επιλογών της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με την επιστροφή των διαθεσίμων εκπαιδευτικών και τη δημιουργία ειδικοτήτων που είχαν καταργηθεί και αφορούν κυρίως τα κορίτσια, αυξήθηκε φέτος κατά 8.000 ο αριθμός των μαθητών και των μαθητριών στη δεύτερη τάξη των ΕΠΑΛ. Άλλη μια εξέλιξη που αφορά κυρίως παιδιά από τις φτωχότερες οικογένειες. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εφαρμογή πιλωτικό πρόγραμμα για το δεκατιανό στα σχολεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αφορά 11.000 μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε σχολεία χωρίς κηλικείο, δηλαδή σε σχολεία που οι οικογένειες δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν το καθημερινό χαρτζιλίκι των παιδιών. Το πρόγραμμα αυτό, που γίνεται, όπως είπα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προβλέπεται να επεκταθεί από το Σεπτέμβριο σε περισσότερα σχολεία, ακόμη και με διανομή γευμάτων. Τέλος, ανοίγουμε τον αριθμό των εισακταίων στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Με το μέτρο αυτό, εκτός των άλλων, δημιουργούνται θέσεις εργασίας για πολλούς νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικών. Όλες αυτές οι δράσεις αποσκοπούν στη δημιουργία ελαχίστων συνθήκων αξιοπρεπούς και ισότιμης φοίτησης των παιδιών. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι αρκετές. Είναι όμως η αρχή πρωτοβουλειών που θα ενισχύσουν το δημόσιο ενδιαφέρον για την περαιτέρω αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, οι δαπάνες του προϋπολογισμού για την παιδεία σταθεροποιούνται στο 2,8% του ΑΕΠ. Τα τελευταία χρόνια είχαμε μια συνεχή πτώση των δαπανών παιδείας ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων διατίθεται για το 2016 ποσά ύψους 590 εκατομμυρίων ευρώ, περισσότερα από εκείνα του 2015. Επίσης, δεν φύγονται τα κονδύλια για τη φοιτητική μέρημνα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κεντρική επιδίωξή μας είναι να γίνουν φέτος, μετά από πολλά χρόνια διοριστίας, διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών.
αναλόγως της πορείας των δημόσιων οικονομικών. Σχεδιάζουμε το ενδεχόμενο χιλιάδων προλήψεων φέτος, προκειμένου να σταματήσει το φαινόμενο της κάλυψης των μόνιμων κενών από αναπληρωτές με χρήματα του ΕΣΠΑ. Αναλόγως λοιπόν της πορείας των δημόσιων οικονομικών, οι χιλιάδες προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών θα δώσουν τη δυνατότητα σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς που ανακυκλώνονται ως αναπληρωτές στην εκπαίδευση, αλλά και σε χιλιάδες νέους πτυχιούχους, οι οποίοι τελειώνουν τις σπουδές τους μέσα στην καρδιά της κρίσης, με το φάσμα της ανεργίας ή της μετανάστευσης, να ζήσουν την κανονικότητα, να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης και προσφοράς στη χώρα μας, αναλόγως της δημοσιονομικής πορείας. Επίσης, οι χιλιάδες προσλήψεις αποκαθιστούν άλλη μια ανομαλία. Εκείνη που μετατρέπει τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης σε κονδύλια μισθολογικής κάλυψης. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι η πρακτική της υποκατάστασης της δημόσιας υποχρέωσης προς την εκπαίδευση από τη χρησιμοποίηση κονδυλίων ΕΣΠΑ, δηλαδή η σιωπηρή υποχώρηση του κράτους από το καθήκον του να στηρίζει τη δημόσια εκπαίδευση, είναι ένα σύμπτωμα που προϋπήρξε της οικονομικής κρίσης. Είχε συνδεθεί μάλιστα με δογματισμούς σύμφωνα με τους οποίους το σχολείο αντιμετωπιζόταν ως δυνάμει επιχείρηση, με διευθυντές σε ρόλο μάνατζερ, υποκείμενο στη δυναστεία των χορηγών, δηλαδή με μειούμενο τον κυρίαρχο μορφωτικό πολιτισμικό ρόλο του, με ατρεπόμενο σε εργαλείο κατάρτισης. Κανείς δεν αρνείται την ανάγκη επαγγελματικής μαθητείας και κατάρτισης. Ήδη ετοιμάζουμε ένα νέο σχέδιο που θα απαντά στην ανάγκη σύνδεσης των ΕΠΑΛ με τη μαθητεία. Αλλά αυτή η ανάγκη δεν πρέπει να υποκαθιστά την αναγκαία κατά το δυνατόν ολόπλευρη μόρφωση των παιδιών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι επιπτώσεις του νεοφιλελεύθερου δογματισμού είναι ήδη εμφανείς στην εκπαίδευση. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Διαβάζοντας κανείς την έκθεση του ΟΣΑ για το 2015, επισημαίνει ότι το διδακτικό δυναμικό σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ γυράσκει με μακροπρόθεσμη συνέπεια την πτώση στην ποιότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων. Επίσης, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση μετά την οικονομική κρίση του 2008, ιδιαίτερα μεταξύ των ετών 2010 και 2012, μειώθηκαν σε μεγάλο ποσοστό στο 1 τρίτο των χωρών του ΟΣΑ. Αλλά και άλλες βεβαιότητες, όπως αυτή ότι ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη δεν επηρεάζει ουσιαστικά το διδακτικό έργο, καταρρύπτονται από τον ίδιο τον ΟΣΑ, ο οποίος τώρα παραδέχεται ή αναγκάζεται να παραδεχθεί ότι τάξεις με περισσότερα παιδιά οδηγούν σε μειωμένο χρόνο διδασκαλίας και μάθησης και σε περισσότερο χρόνο για την τήρηση της ησυχίας στην τάξη. Στα αρνητικά δεδομένα των χωρών του ΟΣΑ είναι και η μείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών, που δημιουργεί τον κίνδυνο να υποχωρήσει το επίπεδο των νεοπροσλαμβανόμενων. Όλα αυτά θα αποτελέσουν στοιχεία στην επικείμενη αξιολόγηση της έκθεσης του ΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση που θα γίνει από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα τους επόμενους μήνες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με βάση την πραγματικότητα που έχουμε κληρονομήσει και πρέπει να υπερβούμε, με βάση την πεποίθηση ότι το σχολείο της κρίσης πρέπει να γίνει σχολείο της ανάπτυξης, χωρίς βιασύνες αλλά με αποφασιστικότητα, χωρίς μονομέρειες αλλά με επιδίωξη συνένεση, χωρίς να παραβλέπουμε τις διαφορετικές αξιακές προσεγγίσεις, αλλά με συνείδηση ότι μπορούν να βρεθούν κοινοί τόποι ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης που υποστασιοποιεί το κοινό καλό της μόρφωσης, προχωρούμε σε εθνικό και κοινωνικό διάλογο. Δεν επιδιώκουμε άλλη μια συζήτηση μεταξύ ειδικών μακριά από την κοινωνία και την εκπαίδευση. Δεν οργανώνουμε μια διαδικασία νομιμοποίησης προηλυμένων αποφάσεων. Δεν θέλουμε η συμμετοχή να γίνει με εκπροσώπους που συχνά οδηγούν σε μια διαθλασμένη διαμεσολάβηση, ορισμένες φορές με συντεχνιακό πρόσημο. Επιδιώκουμε τον εθνικό και κοινωνικό διάλογο μέσα από τρεις παράλληλες διαδικασίες, με στόχο χωρίς να απεραντολογούμε, να ιεραρχήσουμε προτεραιότητες και να αρχίσουμε να επιλύουμε σταδιακά κομβικά προβλήματα της εκπαίδευσης. Οι τρεις παράλληλες διαδικασίες είναι η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και η Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου. Για πρώτη φορά, στόχος του διαλόγου δεν θα είναι η επικέντρωση στα πανεπιστήμια, αλλά η αναζήτηση λύσεων από τα κάτω προς τα πάνω. Από την προσχολική ηλικία, το δημοτικό, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τριτοβάθμια, συμπεριλαμβανομένης και της αναζήτησης νέου τρόπου πρόσβασης στα πανεπιστήμια, που δεν θα γίνει βιαστικά, γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε αναστάτωση όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν. Στην καρδιά του διαλόγου θα είναι μια νέα φιλοσοφία για το σχολείο. Ένα σχολείο συνεργασίας και όχι άκρα του ανταγωνισμού. Ένα σχολείο δημοκρατίας και όχι αυταρχισμού. Ένα σχολείο που θα προάγει την κριτική σκέψη,
Θα δημιουργεί και θα αναδεικνύει δεξιότητες. Θα δημιουργεί χαρά στα παιδιά. Θα αποκαθιστά την κοινωνική αναγνώριση του εκπαιδευτικού. Θα περιορίσει τη φροντιστηριακή επιβάρυνση. Ένα σχολείο που θα αντισταθεί στον πειρασμό της γυμνασιοποίησης του δημοτικού σχολείου. Θα καταργήσει το σχολείο εξεταστικό κέντρο, περιορίζοντας τις εξετάσεις υπέρ του χρόνου διδασκαλίας, αλλάζοντας και μειώνοντας την ύλη, αλλάζοντας τα βιβλία, δίνοντας τη δυνατότητα μελέτης σε βάθος. Ένα σχολείο που θα αποκαθιστά τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της μόρφωσης και θα στηρίζει την τέχνη σε όλες τις έννοιες. Ένα σχολείο που θα διαπλάθει τον πολίτη της δημοκρατίας, με εμπλουτισμένη την εθνική ταυτότητα σε αναφορά προς τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εξελίξεις. Κεντρικό ρόλο σε αυτό το διάλογο επιδιώκουμε να έχει το σύνολο της κοινωνίας και ιδιαίτερα η εκπαιδευτική. Χάρη σε αυτούς έχουν φιλτραριστεί οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα σχολεία. Χάρη σε αυτούς δεκάδες χιλιάδες μεταναστόπουλα εντάχθηκαν στην κοινωνία μας, στα ίδια θρανία δίπλα-δίπλα με τα Ελληνόπουλα. Και θα ήταν άδικο να υπεραξιολογούνται αρνητικές συμπεριφορές περιορισμένης μερίδας εκπαιδευτικών ή να δημιουργούνται κοινωνικοί αυτοματισμοί με πρόσχημα τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση είναι όραμα και έργο πολλών γενεών. Ποιο δεν θυμάται την ιστορική μεταρρύθμιση του Ευάγγελου Παπανούτσου που είχε προκαλέσει την αντίδραση των συντηρητικών και αντιδραστικών δυνάμεων της εποχής. Και μετά την πτώση της δικτατορίας, τη μεταρρύθμιση Ράλι, που κατά κάποιον τρόπο, αυτοκριτικά για τη δεξιά, αποκατέστησε την μεταρρύθμιση Παπανούτσου αλλά και τις μεταρρυθμίσεις των πρώτων χρόνων της διακυβέρνησης Πασόκ, που ενέγραψαν προωθητικά αιτήματα των κινημάτων διδασκόντων και διδασκομένων. Έκτοτε, η έννοια της μεταρρύθμισης έχει δεινοπαθήσει. Η επέλαση της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας εγκαθίδρυσε μια νεογλώσσα, σαν αυτή που είχε προβλέψει ο Όρουελ, και η μεταρρύθμιση κατήντησε συνώνυμο της άρνησής της, δηλαδή της αντιμεταρρύθμισης. Γιατί η μεταρρύθμιση ιστορικά είχε προοδευτικό πρόσημο. Αποσκοπούσε και αποσκοπεί στην αναδιάταξη των σχέσεων εξουσίας υπέρ των μη προνομιούχων, πραγματοποιεί διακριτικές αλλαγές και ρήξεις με έναν ορίζοντα διαρκούς διεύρυνσης της δημοκρατίας παντού. Και αυτό προκαλεί ερωτήματα. Η παράδοξη λογική που οθεί τις σύγχρονες κοινωνίες, ύστερα από ένα ορισμένο όριο ανάπτυξης, να καταστρέφουν τα πλέον χειραφετητικά κεκτημένα της ίδιας της νεωτερικότητας, όπως στοχαστικά επισημαίνει ο Ζαν-Κλοντ Μισέα στο γνωστό βιβλίο του «Η εκπαίδευση της αμάθειας». Αυτό το ιστορικό έργο της αποκατάστασης του κομμένου νήματος των μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση, μέσα από τη δημιουργία προϋποθέσεων ενός παράλληλου προγράμματος, σταδιακών αλλαγών και μεγάλων τομών, προεξαγγέλλοντας σε κάποιο βαθμό και παρακολουθώντας τελικά την πορεία της χώρας από την κρίση στην ανάπτυξη, με επίκεντρο τον πολίτη. Αυτό το ιστορικό έργο της μεταρρύθμισης ξανά είναι η δέσμευση της κυβέρνησης της για πρώτη φορά αριστεράς. Είναι η δέσμευση απέναντι στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που βιώνει τις επιπτώσεις της διάλυσης των κοινωνικών του δικαιωμάτων. Είναι δέσμευση υπαρξιακή. Γι' αυτό καλούμε όλους τους πολίτες να δείξουν εμπιστοσύνη στη δημόσια εκπαίδευση, που μπορεί να αποδειχθεί για άλλη μια φορά μηχανισμός αποκατάστασης της κοινωνικής κινητικότητας και της ισότητας, μέσα σε ένα περιβάλλον μεγάλων ανισοτήτων και διάλυσης των μεσαίων και λαϊκών τάξεων. Εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο, δηλαδή εμπιστοσύνη στη δημοκρατία, δηλαδή εμπιστοσύνη σε μια πορεία της Ευρώπης με κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοβίωτη ανάπτυξη που προϋποθέτει συνειδητό και μορφωμένο πολίτη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο. Και ξανά, εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο. Για το οποίο υποσχόμαστε να ανοίξει το Σεπτέμβριο από την πρώτη μέρα, χωρίς τα γνωστά προβλήματα των τελευταίων χρόνων. Για αυτή την αυτονόητη υποχρέωση, εργαζόμαστε ήδη στο Υπουργείο Παιδείας, προχωρώντας στις αναγκαίες διοικητικές και υπηρεσιακές μεταβολές. Επιταχύνοντας εξυγχρονισμούς και αποκαθιστώντας ένα κλίμα συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς φορείς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξανά. Εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο. Σας ευχαριστώ.